Έχουμε, δεν φτάνουν αυτά. Έχουμε πρόκληση σήμερα, σήμερα μάλιστα από Σκοπιανού στην Έδεσα. Δώστε μου τη φωτογραφία, παρακαλώ πάρα πολύ. Η οποία αποκαλούν. Έγινε από... Αυτό έγινε, πριν από λίγε ημέρε, δεν έγινε σήμερα. Έχει παραμείνει εκεί. Έχει παραμείνει το, το σκηνικό. Αποκαλούν την Έδεσα Βοντέν, αν το λέω σωστά. Λοιπόν, Στέφανε Χίο, δηλαδή. Κοιτάξτε το από... ρεπορτάζ. Παταχόδεν είναι... τώρα βαλόμπεθα. Ναι, κοιτάξτε, το ρεπορτάζ είναι γνωστό εδώ και μέρε. Εμεί το έχουμε εξώφυλλο αύριο, πρωτοσέλιδο. Mm. Είναι σύμπτωση βεβαίω. Ε, εκεί υπήρχαν δύο τύποι, μάλλον τρει, οι οποίοι <κοί> κάναν όλο το παιχνίδι. Αυτή η ιστορία έγινε στα σύνορα. Εκεί συμμετείχε ο γνωστός Παπατσαρκνιάς. Είναι μια ιστορία περίεργη έχει κατηγορηθεί πολλές φορές για κατασκοπία εις βάρος Ελλάδος. Η ΚΥΠ και η αστυνομία τον είχαν εξεγυμνώσει πριν από κάποια χρόνια όταν τον είχαν συλλάβει σε άσεμνες περιπτώσει. αυτό αφορά αυτό βεβαίω δεν αφορά στην προσωπική του ζωή γιατί μέσα από αυτές τις άσεμνες περιπτώσει και τις φωτογραφίες που δόθηκαν δημοσιότητα εμείς δημοσιεύουμε αύριο δεν έχουμε τέτοια προβλήματα με το Ισουρού. τον κύριο Παπατσαρκνιά ο οποίος έχει αυτό αναγορευθεί σε αρχιεπίσκοπος της εκκλησίας Σαχρίδος και λοιπά και λοιπά, κάτι κουραφέξαλα και κάτι μπουρδες. Ποιος τον συνοδεύει και ποιος τον συνόδευε όμως αυτές τις μιονοτικές και μειοδοτικέ προδοσίες και κατασκοπίες βάρους Ελλάδος. Ο κ. Παναγιώτης Δημητράς. Ο κ. Δημητράς που συμμετείχε στα συνέδρια αυτά των ψευτομακεδονικών Οργανώσεων, που πήραν τη χρηματοδότηση και την επίσημη σφραγίδα μην το ξεχνάμε από το Υπουργείο Πολιτισμού της κυρίας Μενδώνη πριν από ένα χρόνο που αναγορεύτηκαν ως πολιτιστικός σύλλογος για την καλλιέργεια της μητρικής γλώσσας της μακεδονικής μειονότητας στην Ελλάδα μετά τη συμφωνία των, των, των Πρεσπών ο Τσαρκνιάς με το Δημητρά κάνουν το μεγάλο παιχνίδι και από πίσω κρύβονται τουρκοπράκτορες με επικεφαλής Τούρκους και του προξενείου της Κομοτηνής και όλους που κρύβονται στον Εύρο. Είναι επικίνδυνα τα φαινόμενα διότι συνηγορεί σε αυτή την ιστορία το γεγονός ότι συνεπίκουροι της εθνικής προδοσίας είναι δύο υπουργοί. Ο κύριος Γιαπετήτης που είναι υπουργός εξωτερικών και η κυρία Μενδώνη που είναι υπουργό πολιτισμού. Αυτά τα άσχημα και πολύ επικίνδυνα πράγματα συμβαίνουν στα σύνορα. Και δεν αντιδράει κανένα. Και δεν αντιδράει η Στέφανη Χίο, γιατί όχι απλά στα σύνορα εκεί στην Έδεσα Βόντενα, όπω uh, την αποκαλούν. Uh, όπω απεκάλυψε χθε εδώ ο Νίκο Πετρουλάκης και να δούμε την κάρτα, παρακαλώ πάρα πολύ από το no, ολόκληρη. Uh, είχαμε το Σάββατο έκαναν συνέδριο στο Holiday Inn στη Θεσσαλονίκη για μακεδόνες σε εισαγωγικά, τουρκους, τουρκική μειονότητα σε εισαγωγικά, βλάχους. Τα βλέπουμε εδώ, λοιπόν. Οργανώθηκαν ρουμανοβλαχική μειονότητα στην Ελλάδα, τουρκική μουσουλμανική μειονότητα στη Δυτική Θράκη Ελλάδας. Λένε αυτοί, έτσι, μακεδονική μειονότητα στην Ελλάδα. Λένε αυτοί και τους επετράπει να κάνουν την εκδήλωση το Σάββατο στη Θεσσαλονίκη, παρακαλώ πάρα πολύ. Λοιπόν, για να δούμε τι θα γίνει από εδώ και πέρα.